Κώστα, βραβεύεσαι σήμερα. Ένα σχόλιο για την εκδήλωση. Πρώτο κριτικό ποδόσφαιρο. Νομίζω καταρχάς είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί ενένονται 4 διαφορετικοί νομοί. Βρίσκονται πολύ σημαντικά πρόσωπα εδώ πέρα από όλη την Κρήτη. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο εύχομαι να γίνει θεσμός και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν τόσο πολύ σημαντικά πρόσωπα σήμερα εδώ πέρα και σημαντικοί άνθρωποι του αθλητισμού που κάναν το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον ελληνικό αθλητισμό να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί όλα τα επόμενα χρόνια που γίνεται, γιατί πραγματικά το κριτικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις βλέπουν και άλλο περισσότεροι άνθρωποι. Και εγώ προσωπικά και ένα τεράστιο ευχαριστώ και στην Επισκαλείο για την τιμή που μου κάνουν να με τιμήσουν σήμερα. Είναι και προσωπικά για μένα μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο μεγάλες προσωπικότητες. Τώρα ένα σχόλιο για τον Όφη που έχει αλλάξει πλέον διαστάσεις, έχει δικό του ιδιοκτήτη. Πώς βλέπεις τα πράγματα στην ομάδα? Νομίζω Όφη από όλες τις απόψεις καθημερινά εμφανίζεται πολύ βελτιωμένος και αγωνιστικά και διοικητικά. Μην ξεχνάμε ότι και η προηγούμενη διοίκηση που υπήρχε στην ομάδα ήταν μια διοίκηση που έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και έκανε σημαντική δουλειά για να βρίσκεται η ομάδα εδώ πέρα που βρίσκεται σήμερα, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Παρέδωσε τη σκητάλη σε κάποιους ανθρώπους ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαροί και έχουν πολύ όρεξη για ποδόσφαιρο, και νομίζω σε συνδυασμό το ότι η ομάδα παρουσιάζεται πολύ καλύτερη αγωνιστικά καθημερινά, αυτό θα βοηθήσει, γιατί είναι συνδυασμός πραγμάτων η ομάδα να εμφανιστεί στο μέλλον πολύ καλύτερα και να βλέπουν όλοι πάλι και να βλέπουμε την ομάδα εκεί πέρα που αξίζει και την ομάδα που αγαπάνε και τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης να τη βλέπουν στις παλιές δόξεις που έχουμε συνηθίσει όλοι.